Ναι, το master plan είναι το πρώτο χιλιόμετρο από τα 42 που έχει να κάνει κάποιος για να κάνει το μαραθώνιο. Αλλά ως κάποιος που έχει τελειώσει το κλασικό μαραθώνιο, πρέπει να σου πω ότι όταν κάνεις το πρώτο χιλιόμετρο, συνειδητοποιείς ότι έχεις φτάσει εκεί και τώρα μπορεί να τελειώσει ένα μαραθώνιο. Και πιστέψτε με, όλη η δουλειά είναι μέχρι να φτάσει το πρώτο χιλιόμετρο. Τα υπόλοιπα 41 χιλιόμετρα, εφόσον το έχεις αποφασίσει, καλύπτονται λόγω της καλής προετοιμασίας. Άρα, το master plan είναι το α και το ω. Και οφείλω να συγχαρώ τον Γιώργο τον Πατούλη και όλη την ομάδα του. Οργανωμένη συζήτηση για αυτό το θέμα που έχει ένα α, β, γ χρονοδιάγραμμα, πού πρέπει να πάμε, ποια είναι τα αδύναμά μας σημεία, ποια είναι τα αδύναμα το χειμώνα, ποια είναι τα αδύναμα το καλοκαίρι, δεν έχει ξαναγίνει. Και υπό την έννοια αυτή σας αξίζουν όλους πολλά συγχαρητήρια. Ζήσαμε και τη Μύδια πέρσι το χειμώνα, ζήσαμε και τις πυρκαγιές το καλοκαίρι. Άρα πια όποιος νομίζει ότι μπορεί να μην έχουμε στο μέλλον φαινόμενα φυσικών καταστροφών, νομίζω είναι παραπάνω από ωφελής που είπε πριν ο κύριος Λιανίδης. Είναι προφανές ότι αυτή είναι η νέα μας πραγματικότητα με την οποία θα πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι είμαστε αντιμέτωποι. Εμείς τώρα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, για να κλείσω, ξέρετε ότι αποφασίσαμε και συνεννόηση φυσικά με τον κύριο Πρωθυπουργό και με τον κύριο Πέτσα και βάλαμε για πρώτη φορά στο ΕΣΠΑ ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό μόνο για την πολιτική προστασία, άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν, και στην περιφέρεια Αττικής αντίστοιχα, όπως και σε άλλες περιφέρειες, έχουμε αυξήσει κατά 30% του πόρου του ΕΣΠΑ, ακριβώς και σε αυτό το σημείο, για να έχετε στη διάθεσή σας πόρους και δικούς σας και από την κεντρική κυβέρνηση, για να μπορούμε να κάνουμε έργα, να πάρουμε εξοπλισμό και να φέρουμε τις δυνάμεις μας σε τέτοια θέση, στην καλύτερη δυνατή, έναν των κινδύνων που έχουμε στο μέλλον. Παραλαμβάνω, δεν είμαι αφελής για να σας πω δεν θα έχουμε καταστροφές και στο μέλλον φυσικές. Θα έχουμε, αλλά θα είμαστε όσο μπορούμε καλύτερα προετοιμασμένοι για να τις αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ πρέπει να επιστρέψω στα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα. Αλλά ήθελα να είμαι εδώ για να δώσω αυτό το δημόσιο έβγες, αυτό που βλέπω για πρώτη φορά να γίνεται, αγαπητέ Γιώργο Πατούλη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Άδωνη. Και η υπόσχεση είναι το 30% της αύξησης έτσι κι αλλιώς που υπάρχει του προϋπολογισμού, γιατί όλα αυτά, όπως είπαμε, τα έργα για να γίνουν χρειάζονται πόροι. Και οφείλω να πω ότι αυτό, σύμφωνα και με αυτά που ακούστηκαν, έγινε.